Οι μαθητές έχουν δίκιο. Το ξεκαθαρίζουμε. Και τα αιτήματα των μαθητών έχουν βρει ευρύτατη στήριξη. Να ξέρετε. Της μειοψηφίας των μαθητών. Ευρύτατη στήριξη, τα αιτήματα καθόλου μειοψηφίας. Και το αποδείξανε με δύο μαζικές κινητοποιήσεις. Και τα αιτήματά τους έχουν βρει ευρύτατη στήριξη από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, των γονιών, των εκπαιδευτικών και της επιστημονικής κοινότητας. Άρα το ερώτημα είναι, απέναντι σε αυτά τα δίκαια αιτήματα των μαθητών, τι έκανε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν αξιοποίησε το χρόνο του πεντάμινου για να λύσει αυτά τα προβλήματα, όχι μόνο αύξησε εν μέσω πανδημίας, άκουσον άκουσον, τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη, αλλά το τελευταίο διάστημα έχει επιδοθεί και σε ένα όργιο συκοφαντίας, σε βάρος του αγώνα των μαθητών. Στην αρχή τους εμφάνισε ως αρνητές μάσκας της κινητοποίησης του. Αυτό το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή, με κυρία Φωτίου, με ανάρτηση της αδείας. Αυτό δεν σας χρειάζεται, λοιπόν, κύριε. Το έκανε, το κι όμως το έκανε, κι όμως το έκανε. Λοιπόν, άρα αυτό αποδείχτηκε ότι οι μαθητές τηρούν τα μέτρα προστασίας και με το παραπάνω και στις κινητοποιήσεις του, επιστράτευσε το επιχείρημα περί υποκινούμενων και περιθωριακών και κατέφυγε τελικά στην τιμωρία, στον αυταρχισμό και στην προβοκάτσια με τις απαράδεκτες εικόνες του Αθηναϊκού Πρακτορείου, τις χθεσινές και άλλων μέσων που από μια πορεία μαζική χιλιάδων μαθητών εμφάνισαν μόνο ορισμένους προβοκάτορες και τις αναρτήσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας όπως του κυρίου Καλιάνου που χαρακτήριζε τους μαθητές αλήτες, αλητάκια. Πάμε στον κύριο Γιουλέκα. Και φυσικά αυτές οι φράσεις χαρακτηρίζουν τον ίδιο. Ελάτε, κύριε Γιουλέκα. Το ξεκαθαρίζω. 400 τμήματα αυτή τη στιγμή είναι κλειστά λόγω κορονοϊού και τα παιδιά δεν τους εξασφαλίζεται ούτε καν το δικαίωμα να έχουν δωρεάν τεστ. Πληρώνουν οι οικογένειες από την τσέπη τους. Και την ίδια στιγμή, προσέξτε, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση, είναι πολύ σημαντικό αυτό, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση μιλάει για κλειστά σχολεία, η ίδια κρατάει κλειστά τα πανεπιστήμια.